παιδί, θαύμαζε και ονειρευόταν πως θα ακολουθούσε τα βήματα της Shirley MacLaine, της Barbara Streisand και της Liza Minnelli. Άρχισε το χορό από τα 9 της χρόνια και έπιασε δουλειά από τα μαθητικά της χρόνια ακόμα, χορεύοντας στην πλάκα, στο ζυγό, πριν βγουν στη σκηνή η Ελπίδα και η Βίκη Μοσχολιού. Τελειώνοντας το σχολείο, θα πάει σε δραματική σχολή για να γίνει ηθοποιός, αλλά θα αρχίσει να εργάζεται σχεδόν αμέσως. Θα εμφανιστεί στην τηλεόραση, στο ιστορικό Λούνα Πάρκ, και από εκεί θα την πάρει ο Ντίνος Ηλιόπουλος στις θεσμοφορία ζουσές του το επόμενο καλοκαίρι. Τα 80's γράφονται με το όνομά της ανάμεσα στις πιο φωτεινές επιγραφές. Παραστάσεις, ρόλοι, επιτυχία, δόξα, χρήμα, αλλά και μια ζωή γεμάτη ανθρώπους, έρωτες, επιτυχίες και περισσότερη δόξα. Η Φιλίν είναι μια γυναίκα που οι άντρες αγαπούν και οι γυναίκες θαυμάζουν και μια καλλιτέχνης που όλοι σέβονται και εκτιμούν. Κι αν στη ζωή της πορεύτηκε πάντα με δυναμισμό και αξιοπρέπεια, η ίδια μελαγχολία που αναδύεται καμιά φορά όταν το βλέμμα της χάνεται ψηλά, είναι μάλλον για όσα βλέπει εκεί στον ουρανό, αυτά που άλλαξαν αλλά και αυτά που έμειναν ίδια εκεί πάνω. Πολύ ωραίο, ε. Πολύ ωραίο. Ένα ταξίδι. Ναι. Ένα ταξίδι στο χθες. Ένα ταξίδι στο χθες. Βέβαια, εσύ έχεις πολύ δράση όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, ναι. Ασταμάτητα δουλεύεις. Ασταμάτητα δουλεύω. Δηλαδή, τώρα από τα 15 σου χρόνια εσύ είσαι αυτό που λέμε καλλιτεχνάκι, κανονικό, από μικρό. Ναι, είμαι. Και είσαι, από ό,τι καταλαβαίνω, από πολύ μικρούλα. Γιατί όχι από τα 15 που ξεκίνησες, από τότε που χορό, χορό έκανα. Έκανα χορό, μου άρεσε πάντα, ναι. Από μικρή θέλω να γίνω ηθοποιός, χορεύτρια πρώτα. Δηλαδή σαν το κοριτσάκι εκείνο που ντυνότανε και βαφότανε και ετοιμαζότανε. Μαγευόμουν. Ναι. Θυμάμαι, τότε είχαμε τηλεόραση που ήταν τα δύο κανάλια, ΕΡΤ και ΕΝΕΔ. Στο δημοτικό σου μιλάω τώρα. Και δεν έπεφτα να κοιμηθώ, είχα σπάσει τα νεύρα της μητέρας μου, θεέ μου, τι της έχω κάνει. Αν δεν πήγαινε 12 εκείνη τηλεόραση, παιδί μου, σήκω το πρωί, πώς θα ξυπνήσεις 7 η ώρα, πας σχολείο, πες να κοιμηθείς. Αυτό είναι το σχολείο μου, τσελίδα. Αφού τελείωνε η τηλεόραση, έπεφτα για ύπνο, ναι. Άρα την είχες καταλάβει. Μιλάμε τώρα για 7-8 χρονών, ναι, παιδί τώρα. Να ναι, δεν πρέπει να βλέπεις τι παίζει, να ξέρεις, γιατί εκεί είναι ο χώρος σου. Έτσι ένιωθα.